Καλημέρα κύριε Ταυλάριε. Καλημέρα. Λοιπόν, ήρθαμε να σας επισκεφθούμε εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας, μια ανανάσα πριν μπείτε και αναχωρήσετε για τον Ντάρουιν της Αυστραλίας, που χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα υπάρχει εκπροσώπηση από τον Δήμο Καλλιμνίων για αυτή τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζεται. Είναι υποχρέωση του Δήμου Καλλιμνίων να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του αδελφού Δήμου του Ντάρουιν και να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις του που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου. Ακολουθεί και την επόμενη εβδομάδα το ελληνικό γλέντι, αλλά εκεί μέχρι τότε δεν θα μείνω, γιατί έχουμε και δουλειές εδώ. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Θα ήταν ωραίο, θα ήταν ευχάριστο, αλλά θα μείνω μόνο στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων. Που πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουν επιτυχία. Ξέρουν στον Ντάρουιν πολύ καλά. Είχα ξαναπάει πριν από 12 χρόνια και ξέρω ότι. Έχει μεγάλη επιτυχία. Είχαμε την χαρά να είμαστε δύο φορές στο ελληνικό γλέντι κοντά τους. Οπότε γνωρίζουμε τι πάει να πει εκεί η φιλοξενία, η υποδοχή, αλλά και δυνατό μήνυμα Ελλάδας. Έτσι δεν είναι? Και εγώ έχω τύχει το προηγούμενο ταξίδι μου, πριν από 12 χρόνια. Ναι. Αλλά δυστυχώς είναι πολλές ημέρες και δεν μπορώ να. Γίνονται έργα εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας. Είναι σε εξέλιξη και πρέπει να επιστρέψω νωρίτερα. Βέβαια το ταξίδι, για να πω την αλήθεια, είναι λίγο μεγάλη ταλαιπωρία. Είναι μεγάλο ταξίδι, αλλά αξίζει τον κόπο. Δύο μέρες ταξίδι να πας, δύο μέρες να γυρίσεις και πέντε μέρες να μείνεις εκεί. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν πειράζει. Να κάνουμε. Με η αγάπη και η φιλοξενία των συμπατριωτών και όσα θα ζήσετε, θα το ξεχάσετε αυτό το σημείο. Λοιπόν. Είμαι σε επαφή με τον Αντώνη Μιαούδη και την Επιτροπή Αδελφοποίησης, όπως επίσης με την ελληνική κοινότητα, τον συμπατριώτη μας τον Νικόλα τον Πονήρη και την καλλιμνιακή αδελφότητα, την Θέμη Μαγκούλια. Και υπάρχει ένας προγραμματισμός την επόμενη Παρασκευή, μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, 12.30 περίπου. Ναι. Εκεί 7 η ώρα απόγευμα, Darwin, να γίνει μια τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και όλους αυτούς που προανέφερα στην έδρα της Καλλιμνιακής Αδελφότητας. Πολύ ωραία. Εκεί θα έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Ωραία, θα είμαστε και εμείς εδώ για να το παρακολουθήσουμε από κοντά. Αλλά φανταστείτε ότι έρχονται χορευτικά από άλλες πόλεις. Και εκεί οι αποστάσεις ξέρετε πόσες είναι, έτσι. Δεν είναι Καλλιμνός ή Αθήνα. Ναι. Οπότε πραγματικά περιμένουμε υλικό, περιμένουμε να δούμε αποσπάσματα, να χαρούμε αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. Να πούμε στον κόσμο βέβαια ότι είναι 40 χρόνια από την ημέρα εκείνη της αδελφοποίησης των δύο πόλεων, Καλλιμνού και Ντάρουιν. Και να πούμε ότι το θέμα της έκθεσης των παιδιών, όπως λέει ο Αντώνης Μιαούδης, μπορεί να μην γίνει τώρα, αλλά θα γίνει το επόμενο διάστημα, έτσι, με τη νέα πάλι σχολική περίοδο. Εκτός από αυτό, θα μεταβιβάσω μια πρόσκληση του Δημάρχου προς τον αντίστοιχο Δήμαρχο της αδελφής πόλης για να παραστεί το καλοκαίρι σε δικές μας, τις σημαντικές δικές μας πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι ενεργή αυτή η αδελφοποίηση, είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον, παρά την τεράστια απόσταση. Πιστεύω ότι θα έχουμε νεότερα. Ναι, βέβαια. Και ωφέλη. Καταρχήν, θα είναι εδώ και ο πρόεδρος, κύριος Αντώνης Μιαούδης, εδώ. Οπότε, γιατί όχι να έλθει και ο δήμαρχος της πόλεως, ο κύριος Κώστας Βατσικαλής, να έχει πολλά χρόνια να έλθει. Έλληνας κι αυτός. Έλληνας, βεβαίως. Ναι. Χτυπά δυνατά η ελληνική καρδιά εκεί στον Ντάρουιν και όχι μόνο. Έτσι το βλέπουμε κάθε χρόνο. Και μάλιστα άνθρωποι που δεν έχουν να κάνουν με τις εκδηλώσεις, δηλαδή συμμετέχουν, μετακινούνται για να τα δουν από άλλες πόλεις. Γενικά, να πούμε ότι στον Ντάρουιν η ελληνική συνιστόσα, ειδικότερα η καλλίμνικη συνιστόσα, είναι βασική, είναι κυρίαρχη. Έτσι, πολύ σωστό. Σχεδόν εμείς, ας πούμε ότι εμείς κτίσαμε την πόλη αυτή. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Και γι' αυτό υπάρχουν τόσες και τόσες ιστορίες και λεπτομέρειες, όπως τα βιβλία του καθηγητή μας Γιώργου Φραζή, που πραγματικά ξεκίνησε από τα νεκροταφεία εκεί που έβλεπε ημερομηνίες με τους πρώτους καλλίμνιους που έφτασαν, πότε έφτασαν εκεί και δημιούργησαν και έκαναν όλα αυτά τα
αριστουργήματα, θα λέγαμε. Βεβαίως. Μια μετατροπή της πόλης που ξέρουμε όλοι πώς ήταν από τα μηνύματα των πρώτων Καλυμνίων. Έτσι. Από ό,τι μαθαίνουμε, έρχεται και ο Γιώργος Φροντίδης αυτές τις μέρες. Έρχεται τις επόμενες ημέρες. Ωραία. Θα χαρούμε να τον δούμε. Σε εσάς καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Να μεταφέρετε την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας και τους περιμένουμε όλους αυτό το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.